Εδώ δίπλα, όπως δείχνει η κάμερα, είναι τα ινομιώματα. Τα άσπρα αυτά, έτσι. Ναι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Άλλη παθολογία, πολύ κοινή. Δηλαδή, είναι κάποιοι μικροί καλοήθεις όγκοι, που και αυτοί μπορεί να είναι πάρα πολύ μικροί, όπως αυτό το μικρό ινομίωμα, μεσαίου μεγέθους, μεγαλύτερου μεγέθους. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν μεγαλώσει πάρα πολύ, υπάρχουν γυναίκες που έχουν από 2, 3 έως και 15 ινομιώματα, έως και 30 ινομιώματα. Γιατρέ, πώς φαίνονται μέσω εξέτασης με υπέρηχο? Και εδώ πάλι φαίνονται μέσω κολπικού υπερήχου και σε αυτές τις περιπτώσεις προκαλούν πόνο, δυσφορία και έντονη αιμορραγία. Κάποιες φορές και υπογονιμότητα, ειδικά όταν τα ινομιώματα αυτά είναι πολύ μεγάλα και πιέζουν την ενδομήτρια κοιλότητα. Οπότε και σε αυτές τις περιπτώσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορούμε να τα αφαιρέσουμε λαπαροσκοπικά με μια μικρή τομή που γίνεται στον ομφαλό και η ασθενής πηγαίνει την ίδια μέρα σπίτι ή την επόμενη μέρα. Όσο μεγάλα και να είναι, συνήθως μέχρι 10-12 εκατοστά μπορούν να αφαιρεθούν άνετα και άφοβα λαπαροσκοπικά. Οι κύστες ή τα ενομοιώματα μπορεί να είναι ένα πρόβλημα για να μείνει μια κοπέλα έγκυος? Βεβαίως, οι κύστες γενικά, είτε ενδομητρίωσης είτε άλλες κύστες, απλές κύστες ή υπάρχουν πολλών ειδών κύστες, από απλές έως πολύπλοκες ή κακοήθεις, ας πούμε, μερικές φορές, ή οριακής κακοήθειας. Ναι, πράγματι μπορεί να επηρεάσουν μια κοπέλα να μείνει έγκυος.